ρωσικό πολεμικό ναυτικό θα παραλάβει περίπου 50 πολεμικά πλοία διαφόρων κλάσεων μέσα στο έτος που διανύουμε. Για να συγκρίνεται, το προηγούμενο έτος το πολεμικό ναυτικό της Μόσχας παρέλαβε συνολικά 32 νέα πολεμικά σκάφη, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου. Η ανακοίνωση για την παραλαβή 50 νέων πλοίων έτος του 2024 έγινε όσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος στην Ουκρανία διανύει μια κρίσιμη περίοδο. Τους τελευταίους μήνες οι Ουκρανοί με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ έχουν στοχεύσει και προκαλέσει ζημιά σε αρκετά ρωσικά πολεμικά σκάφη αλλά και ναυτικές υποδομές. Ο Βίκτορ Χεφτούχοφ ήταν αυτός που αποκάλυψε τον συνολικό αριθμό πλοίων που θα παραλάβει εντός της χρονιάς η Μόσχα. Η ανακοίνωση έγινε κατά την διάρκεια τηλεοπτικής μετάδοσης του καναλιού Zvezda TV του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Μόνο την τελευταία δεκαετία το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου του κράτους ανέφερε πως το ρωσικό πολεμικό ναυτικό έχει παραλάβει 40 πλοία επιφανείας και 24 υποβρύχια. Το 2023 το ρωσικό πολεμικό ναυτικό παρέλαβε 3 νέα υποβρύχια, το Emperor Alexander III της πυρηνοκίνητης κλάσης Borei A, το Krasnoyarsk της επίσημης πυρηνοκίνητης κλάσης Yasen και τέλος το υποβρύχιο Mosaic της κλάσης Kilo. Ο ρωσικός στόλος παρέλαβε επίσης 7 πλοία επιφανείας, την φρεγάτα Admiral Kolovko, τις κορβέτες Mercury και Reski, τις πυραυλακάτους Cyclone και Neurophomics, το ναρκαλιευτικό Lev Cernavin και το πλοίο επισκευής φρεγατών Neustrasimi. Το 2024 όμως τα πλάνα των Ρώσων είναι πιο φιλόδοξα από ποτέ. Το πολεμικό ναυτικό του Κρεμλίνου αναμένεται να παραλάβει συνολικά 4 νέα υποβρύχια και 12 καινούρια σκάφη επιφανείας πριν τελειώσει το τρέχον έτος. Εκτός από αυτές τις 16 μονάδες θα παραλάβει άλλα 34 σκάφη διαφόρων κατηγοριών όπως πλοία υποστήριξης, bulk carrier, εκπαιδευτικά διασωστικά και υδρογραφικά σκάφη, σκάφη μεταφοράς προμηθειών και άλλα μικρά πλοία. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο Παύε Λουζίν, ένας αμυντικός ειδικός της Αμερικανικής Δεξαμενής Σκέψης Κέντρο Ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Ο Γεφτούχοφ απέδωσε την εντυπωσιακή ένταξη 50 πλοίων στο ρωσικό ναυτικό πλωστάσιο στην ικανότητα της χώρας να βρίσκει υποκατάστατα των προϊόντων και συστημάτων που δεν μπορεί να προμηθευτεί πλέον η Μόσχα λόγω των διεθνών κυρώσεων. Οι Αμερικανοί πιστεύουν πάντως πως τα ρωσικής παραγωγής εξαρτήματα δεν είναι όσο ποιοτικά είναι τα δυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να θεωρούν αναξιόπιστα τα νέα ρωσικά σκάφη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.